Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα κυριακάτικο vlog εδώ στο Multi Culti Unboxing. Όπως βλέπετε τον τίτλο, είχα θεματάκι τις προηγούμενες μέρες και θα σας πω έτσι την προσωπική μου ιστορία για το περιστατικό που πέρασα και τη σύγκριση που υπάρχει μεταξύ την κατάσταση εδώ σε αυτόν τον τομέα στην Κύπρο, πόσο επαγγελματίες είναι και τη σύγκριση έτσι με την Ελλάδα. Καταρχάς θα σας πω ότι γενικά δεν τρέχω, γενικά σε εισαγωγικά προσέχω να το πω. Γενικά στην Κύπρο έχει παραπάνω έτσι τροχέα στο δρόμο, παραπάνω αστυνόμευση. Όσες φορές έχω πάει, αρκετές φορές που έχω πάει και έτσι λέμε στο Λευκοσία, στο highway που λένε εδώ, στον κεντρικό το δρόμο, στην εθνική οδό να το πω, εδώ το λένε highway στην Κύπρο, πάντα πέτυχα αστυνομία και για αλκοτέστ και για ταχύτητα. Γενικά υπάρχει αρκετή, όπως είπα και πριν, αστυνόμευση. Το θέμα του ήταν αργά ή γρήγορα και εμένα κάποια στιγμή θα με γράφανε, το περίμενα, γιατί όταν το όριο στην εθνική οδό είναι 100, πάνω από τα 120-115, άμα πας και σε πετύχουν θα σε γράψουν, εννοείται. Τις προάλλες που λέτε γυρνούσα από Λεμεσό. Ήταν η καθημερινή, δεν ήταν η Παρασκευή ή Σάββατο, έτσι βράδυ που λες ότι θα έχει παραπάνω κόσμο. Ήταν, μου φαίνει, Τετάρτη, Πέμπτη, και έφευγα από την Λεμεσό σε μια κατηφόρα, τέλος πάντων πήγαινα 125-130, κατηφόρα ήταν. Μετά από καμιά 500 μέτρα, τι κάνει ο σουρόβλακας μπροστά, μετά από καμιά 500 μέτρα βλέπω βγαίνει ένας με ένα φακό, με κάνει να σταματήσω. Πολύ όμορφα ήρθε μια κυρία τροχονόμος, πάρα πολύ ευγενική. Κατεβάζω το παράθυρο. Καλησπέρα μου λέει, καλησπέρα, τι κάνεις, όλα καλά, τι λέω. Λέει, γιατί τρέχατε. Τι να την απαντήσω κι εγώ, τι λέω, για να με γράψεις, γιατί έτρεχα, λέω. Τέλος πάντων, δώσ' μου λέει τα χαρτιά σου, πάρα πολύ ευγενική, υπομονητική, όμορφα, ωραία, βρήκα εγώ όλα τα χαρτιά, της τα έδωσα. Τη λέω, σε παρακαλώ, λέω, με πόσο πήγαινα, λέω, με 128. Λέει, έτρεχες. Λέω, εντάξει, λέω, 128, λέω, δεν είναι ότι έτρεχα, λέω, αλλά τέλος πάντων, λέω. Οπότε λέω, πόσο είναι, λέω, το πρόστιμο. Το πρόστιμο, λέει, είναι 56 ευρώ, είναι επί 2. Κάθε χιλιόμετρο είναι επί 2 ευρώ, πάνω από τα 100 χιλιόμετρα είναι 2 ευρώ το χιλιόμετρο. Τώρα μου φαίνεται, δεν ξέρω μετά από ποια χιλιόμετρα μπορεί να πηγαίνει και επί 3, αλλά στην περίπτωσή μου ήταν επί 2. Ωραία, πάρα πολύ όμορφα η κυρία εκεί πέρα, έκανε κανένα 5 λεπτό να με γράψει. Μου πέρασε όλα τα στοιχεία μέσα, είχε κάτι σαν φορητό εκτυπωτή, ένα πράγμα το πέρασε, παπ, το πατάει, βγαίνει μια απόδειξη σαν αυτή που παίρνουμε το σούπερ μάρκετ, που είχε πάνω το πρόστιμο, είχε όλα μου τα στοιχεία, με ενημέρωσε πάρα πολύ ωραία ότι πόσο καιρό έχω να το πληρώσω, ότι μπορώ να το πληρώσω και στην τράπεζα και στο και από το ίντερνετ μπορώ να την κάνω την πληρωμή. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ευγενική. Φεύγω. Εντάξει, εγώ τώρα στον δρόμο έφυγα από εκεί που με έγραψε η κυρία. Πήγαινα πάλι όσο πήγαινε, 110, 115, 100, ανάλογα. Όταν έχει τώρα κατηφόρα και πηγαίνει με 110, πρέπει να πατήσει φρένο για να πα λιγότερο. Τέλος πάντων, ήμουνα λίγο έτσι τρακαρισμένος να το πω, ξενερωμένος. Και σε ένα σημείο τώρα, μετά από καμιά 10 λεπτά, εκεί που πήγαινα πίσω είχε ένα τζιπάκι. Δεν πρόσεξα εγώ ότι ήταν τη αστυνομία του τζιπάκι. Τον βλέπω όσο πάει, ήρθε και πιο κολλητά σε μένα. Λέω, τι να θέλω, μαλάκας, λέω. Μετά από κάποιο σημείο, μετά από 2-3 λεπτά που τον είδα κολλητός από πίσω μου, μου ανάβει το φάρο, ανάβει τα αλάρμα, ανάβει τα φώτα. Λέω, τι έγινε, λέω, βράδυ τώρα. Πάλι, λέω, με γράψαν. Σταματάω το μεταξύ άκρη-άκρη. Έρχεται από δίπλα ο αστυνομικός. Καλησπέρα, μου λέει, καλησπέρα. Λέω, τι έγινε, λέω, πάλι, λέω, έτρεχα. Όχι, όχι, με λέει, πέρασα, με λέει, τα στοιχεία σου. Αυτοί ήταν με το αμάξι από πίσω και είχαν τον υπολογιστή και παίρνουν τα στοιχεία για να δουν άμα έχει πληρώσει την ασφάλεια και όλα αυτά. Είδαμε, λέει, τα στοιχεία σου και θέλουμε, λέει, σταματήσαμε απλά, λέει, για επιβεβαίωση. Δώσε μας, λέει, τα. Δεν έδειχνε μέσα ότι έχω περάσει κταίο. Τέλος πάντων, εδώ MOT το λένε. Του δίνω τα χαρτιά, όλα όμορφα, ωραία. Πάρα πολύ ευγενικός. Πάρα πολύ ευγενικός. Τα βλέπει τα χαρτιά μου, μου λέει, όλα καλά, όλα ωραία, μπράβο, ωραία, τα έχει όλα τα χαρτιά. Με κάνει και μια χαζή ερώτηση. Από πού, λέει, τα αγόρασε στα μάξι. Τον απαντάω από εκεί που τα πουλάνε. Τέλος πάντων, ναι. Και φεύγω και από εκεί. Λέω τώρα, εγώ λέω, εντάξει, δεν γίνεται να με σταματήσει, λέω, άλλος, δεν γίνεται. Και μετά από καμιά πάλι 20 λεπτά, με ένα τέταρτο, πριν φτάσω στην Πάφο, βλέπω στον δρόμο, ήταν στην ευθεία, φαινόταν από μακριά. Δεν σ' αφήνω. Είχε
μπλόκο. Με σταματάει τώρα αυτή. Εγώ πάλι κανονικά πήγαινα. 100-110 τόσο πήγαινα. Με σταματάει τώρα αυτή. Έχετε πάλι από δίπλα, πάρα πολύ ευγενική πάλι. Μου λέει, ήπιατε? Λέω, τι να σε πω, καφέ, λέω και νερό, λέω, ήπια. Δεν ήπια, λέω, τίποτα άλλο. Σίγουρα μου λέει, λέω, τι να σε πω, άμα θες το κάνουμε αλκοτέστ. Όχι, με λέει, εντάξει, λέει, φαίνεσαι, λέει, δεν έχεις πει. Άντε, καλά, λέω, γιατί λέω, μάλλον λέω, με δουλεύετε, τι λέω σήμερα. Είναι τρίτη φορά, λέω, μέσα σε μισή ώρα που με έχετε σταματήσει, λέω. Λέει, δεν φταίω εγώ. Τέλος πάντων, λέω, το ξέρω ότι δεν φταίς. Με καληνυχτίζει, μου λέει να προσέχω και όλα αυτά και φεύγω. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά? Στην Ελλάδα όταν ήμουνα, με γράψανε και εκεί μια φορά επί τόπου και μια φορά με κάμερα. Θυμάμαι, με είχε σταματήσει ένας τσόμπανος Χαλκιδική, είχα κάνει αναστροφή, με έγραψε 300 ευρώ, 400 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και βόδι όρθιο, δημόσιος, πώς το λένε, δημόσιος υπάλληλος του κερατά, βαριόταν τη ζωή του, βόδι όρθιο, που τα γράφανε τα χαρτιά εκεί το πρόστιμο πάνω σε ένα χαζόχαρτο και έπρεπε εγώ με αυτό ούτε καταλάβαινα τι έγραφε πάνω, βόδια όρθια, ούτε γεια, ούτε καλησπέρα, ούτε τίποτα. Να συμμιλάει στον ενικό που, γιατί το λέω όλο αυτό, γιατί αυτόν τον μπαγλαμά και τους μπαγλαμάδες του είδους του εμείς τους πληρώνουμε, δεν τους πληρώνει κανένας άλλος, εγώ είμαι εργοδότης του, σε εισαγωγικά. Και μια άλλη φορά θυμάμαι πάλι έτσι με αστυνομία όταν με σταματήσανε, πάρα πολύ αγενείς, κοιμούνται όρθιοι, έτσι εγώ το λέω, κοιμούνται όρθιοι. Γιατί υπάρχει η λογική, εδώ στην Κύπρο είναι το ίδιο, δεν είναι ότι εδώ είναι τελείως καλά όλα. Απλά εδώ είναι λίγο πιο ευγενική και λίγο πιο σε εισαγωγικά επαγγελματίες, να το πω. Και στην Κύπρο και εδώ το ίδιο πράγμα γίνεται. Άντε ρε παιδιά, να μ' αφήσει. Και εδώ στην Κύπρο το ίδιο πράγμα γίνεται, με την έννοια ότι άμα έχεις γνωστό και σε σταματήσει, μπορεί και να μην σε γράψει, όπως ισχύει και στην Ελλάδα. Δεν λέω ότι εδώ είναι στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένη, εδώ δεν είναι. Το ίδιο πράγμα είναι πάνω σε αυτό. Άμα είσαι γνωστό, δηλαδή, μάλλον σταματούσε στην τροχιά κάποιος γνωστός που ήξερα τέλος πάντων, ίσως και να μην με έγραφε. Οπότε, εγώ εκεί μένω στο πόσο πιο ευγενική είναι η δημόσια υπάλληλη εδώ και γενικά και στα ταχυδρομεία που πάω, πόσο πιο επαγγελματίες είναι. Δεν ξέρω, στην Ελλάδα πολύ δε βαριόμαστε, πολύ βόδια είμαστε, δεν ξέρω τι. Και εκνευρίζουμε πάρα πολύ με δημόσιους υπαλλήλους γενικά που έχουν το μαξιλαράκι ότι δεν μπορεί να με διώξει κανένας από τη δουλειά, δεν μπορεί να με κριτικάρει κανένας και κάνω ό,τι θέλω. Δεν μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Το συχαίνομαι και γι' αυτό δεν ήθελα κι εγώ να μπω στο δημόσιο στην Ελλάδα που άμα έγλυφα κι εγώ από εδώ από εκεί, από το ένα το άλλο, κάποιον γνωστό θα μπαίνα κι εγώ, θεωρώ, κάποια στιγμή. Οπότε το συμπέρασμα είναι πως μια μικρή χώρα σαν την Κύπρο, με το μόνο, η μόνη βιομηχανία της είναι ο τουρισμός, που έχει περάσει τα πάνδυνα, που έχουν μπει οι Τούρκοι, που έχει γίνει το ένα, που έχει γίνει το άλλο, πως μπορεί και έχει μια πολύ καλύτερη λειτουργία σαν κράτος. Δεν λέω ότι είναι τέλεια, όπως είπα και πριν, έχει μια πάρα πολύ καλύτερη λειτουργία σαν κράτος. Υπάρχει επαγγελματισμός, να το πω. Υπάρχει όχι τόση γραφειοκρατία σαν την Ελλάδα. Με έβγαλε τώρα η γυναίκα και εύκολα την απόδειξη. Ο άλλος τώρα με τον Δευτέρη στην Ελλάδα έπρεπε να κάτσει να με γράψει. Δηλαδή, τέλος πάντων, θεωρώ ότι είμαστε χρόνια πίσω, είμαστε μεγάλα βόδια στην Ελλάδα και πάρα πολύ δύσκολα θα αλλάξει. Τώρα θα βγει κανένας, θα με πει που είναι μπάτσος, που είναι τέτοιο, εγώ είμαστε, δεν είμαστε όλοι έτσι, δεν είπα ότι είμαστε όλοι έτσι, ούτε όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι έτσι, αλλά η πλειονότητα είναι έτσι και άμα είσαι λίγο βόδι πριν μπεις σε μια δουλειά, με αυτή τη δουλειά που θα κάνεις, επειδή είναι έτσι το περιβάλλον, θα γίνεις παραπάνω βόδι. Θα μου πεις τώρα και εσύ βόδια, σήμερα είναι η Κυριακή του Πάσχα, χρόνια πολλά, καλό Πάσχα και τα λέμε σε επόμενο επεισόδιο. Bye bye!